Αγώνας δρόμου γίνεται από ειδικούς και μη για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο να φορέσει μάσκα. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ευτυχώς λίγοι που εμένουν σε επικίνδυνες θεωρίες συνωμοσίας. Μαζί τους μίλησε η Κατερίνα Ρίστα. Ο ιός υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό που μας περιγράφουν. Δεν έχω βάλει αντισηπτικό στο χέρι μου ποτέ. Δεν έχω δει κανένα να πεθαίνει. Δεν έχω δει κανένα πτώμα μπροστά μου. Ο κορονοϊός έχει θνησιμότητα 0,01. Η απλή γρίπη έχει 1% και το Ι1N1 έχει 4%. Έχει πολλαπλάσια αυτή η ποιότητα ο κορονοϊός από την γρίπη και δεν πρέπει να υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Άλλωστε, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 700.000 άτομα ανά τον κόσμο που έχουν αθεί από τον κορονοϊό και δεν έχει περάσει ακόμα ένας χρόνος. Εγώ είμαι αρνητική στο να βάλουμε μάσκα στα παιδιά. Θεωρώ ότι τους κόβουμε το οξυγόνο, τα παιδιά πρέπει να αναπνέουν. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν αναπνευστικό πρόβλημα ή να νιώθουν ότι πνίγονται. Έχουμε τη δυσπιστία πια, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Ο επιστήμονος απαντά ότι η μάσκα προστατεύει τα παιδιά και προστατεύει σε ποσοστό πάνω από 95%. Δεν προκαλεί καμία βλάβη στον οργανισμό, δεν επιδεινώνει υπάρχοντα νοσήματα.